οι αρχές από χιλιάδες μετανάστες. Επιχειρούν να εισβάλλουν από οποιοδήποτε χερσαίο κομμάτι υπάρχει στην ελληνοτουρκική μεθόριο. Αμέτρητοι άνθρωποι κινούνται κατά μήκος του ποταμού προς τις σφαίρες και το πέπλο υπό τις οδηγίες των Τούρκων διακινητών και στρατοφυλάκων. Προσπαθούν να εντοπίσουν και ένα φύλαξης, σημείο που δεν υπάρχει φράχτης και το μόνο που χωρίζει τις δύο χώρες είναι το νερό του ποταμού. Προειδοποιητικές βολές αποτροπής. Οι Έλληνες συνοριοφύλακες και οι αστυνομικοί είναι εκεί. Πώς είναι γάμο την που... Από χθες το απόγευμα ο αγώνας φύλαξης της ελληνικής επικράτειας έχει μεταφερθεί νοτίως του απόρθητου συνοριακού φυλακίου των Καστανέων, καθώς η διέλευση από εκεί είναι αδύνατη. Κάθε επιχείρηση διάσπασης της συνοριογραμμής βρίσκει απέναντί της τρεις γραμμές άμυνας με στρατιώτες, αστυνομικές δυνάμεις και πολίτες που τους αποτρέπουν. Με κάθε τρόπο στήριξη των κατοίκων του Εύρου συγκινητική. Όλοι οι αγρότες της περιοχής στα τραχτέρ τη νύχτα. Συνεχείς περιπολίες δίπλα στο στρατό και την αστυνομία. Ξέρουν κάθε μέτρο του ποταμού, κάθε πέρασμα και κάθε νησίδα που δημιουργείται αυτή την εποχή από την χαμηλή στάθμη των υδάτων. Τρεις ζώνες φύλαξης. Η μία επάνω στο ποτάμι, η δεύτερη μετά τα αναχώματα και μια τρίτη περιμετρικά. Εκεί εντοπίζεται και συλλαμβάνεται όποιος καταφέρει τελικά να περάσει. Περισσότερες από 25.000 προσπάθειες παραβίασης των σύνορων απετράπησαν από την αρχή της κρίσης στον Εύρο. Χθες μόνο υπήρξαν 4.500 απόπειρες και 40 συλλήψεις.